Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το γλυφό της Ζωφρίας, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το ματς ανάμεσα σε Brazzers Victors και Wargamers, το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για την φάση των 32 της Summer Master League. Οι Wargamers ήταν εκείνοι που είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς. Θα ανοίξω τώρα και το σκορ με ένα μακρινό σουτ του Αδράμι, που θα γράψει το 0-3. Όπως έλεγα, οι σημερινοί φιλοξενούμενοι επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι με 90-67 και έχουν έτσι ένα υπέρ του συν 23, το οποίο καλούνται να διαχειριστούν απόψε αν θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για τους 16 της Summer Master League, ενώ από την άλλη Brazzers Victors θα πρέπει να φτάσουν σε μια μεγάλη ανατροπή αν θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν τις υποχρεώσεις τους στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο τους πεντάδες. Γρηγορακάκης, Δημητριάδης, Ζώτος, Πίλτσος και Χαΐτος ξεκινούν για τους MOV, ενώ από την άλλη για τους Wargamers, οι οποίοι θα πετύχουν ακόμα ένα καλάθι με τον Αδράμι και πάλι θα γίνει το 0-5. Στην πεντάδα τους έτσι οι φιλοξενούμενοι έχουν Αβραμίδη, Αντωνάρα, Καραγιάννη, Αδράμι και Διαμαντή. Έχουμε μια διακοπή καθώς δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο θεματάκι ο Δημητριάδης. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι με τον Γρηγορακάκη να παίρνει. Παίζει με τη δύναμή του, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Μαζεύει ο Καραγιάννης. Αδράμις. Πήρε ο Καραγιάννης από τον Αντωνάρα. Έκλεψε ο Πίλτσης και η μπάλα φτάνει στα χέρια του Ζώτου. Χαΐτος. Πάσα. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν είχε και τα μάτια του στην μπάλα ο Ζώτος. Βραμίδης είναι έξω. Καραγιάννης θα το πάρει, είναι για 2, το σουτ πατούσε. 0-7 λοιπόν. Και ο Καραγιάννης ανοίγει λογαριασμό. Χαΐτος. Φιλτζής με πλάτη. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, ευστοχή. Και ανοίγει λογαριασμό και για τους Brazzers Victors. Ο πρώτος παίκτης που σκοράρει από την πλευρά των γηπεδούχων είναι ο Πίλτσης για το 2-7. Βραμίδης, Αντωνάρας. Πήρε και εκτέλεσε για 2. Ο Αδράμις δεν πήγε το καλάθι. Χαϊτός. Ύψος ωραία για τον Γρηγορακάκη, του φύγει μπάλα στην εκτέλεση. Δεν τα κατάφερε και καλά, παρόλο που βρέθηκε σε πλανεκτική θέση. Πέταξε την ευκαιρία στα σκουπίδια και τώρα στην επίθεση Wargamers με τον Διαμαντή να στοχεί από μακριά. Σε καλύτερη θέση ο Γρηγορακάκης αφήνει στον Δημητριάδη. Ζωτός. Δημητριάδης με τον Αβραμίδη μπροστά του. Ζώτος από την κορυφή εκτελεί, εύστοχος. 5-7. Βραμίδης πάει μόνο στη φάση, έχει κερδίσει το φάουλ. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Στην προσπάθεια έχει γίνει, λένε οι διαιτητές. Έτσι έχουμε 2 βολές για τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, αλλά λάθος για το 5-9. Πίλτσης. Ανεβάζει ταχύτητα. Τον Άρας του κλείσε τον διάδρομο. Χαΐτος. Φτιάχνει χώρο Γρηγορακάκης, θα παίξει μαζί του. Ωραία, συνεργάζονται ξανά οι δυο τους για να έρθει ένα σουτ μέσα απόσταση, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Πάσα απέναντι για τον Καραγιάννη, έφτασε σε αυτόν η μπάλα. Δεν μπόρεσε να σκοράρει και τελευταίος βρήκε ο Καραγιάννης, όπως λένε οι διαιτητές. Κατοχή για τους Victors.
διαμαρτύρεται ο παίκτης των WarGamers. Συνέχεια με Χαΐτο. Ένα σούτ από το ύψος των βολών. Γρήγορα Κάκη στα κοπή κανονικά. Ο ίδιος επιμένει. Ούτε τώρα. Παραμένει το 5-9. Καραγιάννης ανεβάζει ταχύτητα, κερδίζει το φάουλ. Τώρα θα πάει στην γραμμή με δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 5-10. Έχει τελειώσει το χακέ την δεύτερη ο Καραγιάννης. 5-11. Στο συν 6 πλέον οι WarGamers. Ο Βορακάκης από κοντά θα εκτελέσει σωστά αυτή τη φορά για το 7-11. Να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του Γρηγορακάκη και παιδούχοι σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Παίζουν αρκετά κοντά στην ρακέτα. Διαμαντής σταμάτησε την τρίπλα, έλεξε τον Αδράμι. Στα 5 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα τρίποντο. Γρηγορακάκης μαζεύει το rebound και παίρνει ο Φίλτσης. Δεν περνάει η πάσα όμως, Αδράμις αντέδρασε σωστά. Παίζει με τον Διαμαντή. Πήρε και πάλι ο παίκτης των WarGamers. Αβραμίδης στην περιφέρεια. Δημητριάδης μπροστά του, του άφησε λίγο χώρο. Εκτέλεσε ο Αβραμίδης, αστόχησε όμως από μακριά. Τώρα Δημητριάδης. Άφησε στον Ζώτο. Έμεινε μόνος του και εκτέλεσε εύστοχα. 10-11. Βρήκε χώρο εκεί ο Ζώτος, κινδυνός εκτελεστής. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Το άμεση απάντηση όμως από τον Διαμαντή για το 10-14. Ενώ ο Καπέτσης σηκώνεται για τους WarGamers, θα περάσει στο μάτς με την πρώτη διακοπή. Γρηγορακάκης. Και πάλι ποστάρι κλείνεται από 2. Φίλτσης. Πλησιάζει, σηκώνεται, όχι καλά, είναι όμως και ο Γρηγορακάκης για να φτιάξει την κατάσταση για το 12-14. Διαμαντής. Καραγιάννης, καθαρή άμυνα από τον Πίλτσι, μπαλά και πάλι για τους WarGamers, οι οποίοι έχουν 11 δευτερόλεπτα. Γιαννόπουλος παίρνει στο μάτς για τους Blazers Bifters. Και ο Καπέτσης για τους WarGamers. Έγινε το λάθος από την επαναφορά, έκλεψαν οι Μοβ. Ζωτός. Παίζει με τον Δημητριάδη. Σηκώνεται για 2, δεν θα το βάλει. Ο ίδιος όμως παίρνει ξανά. Πάσα στη γωνία προς πίσω του Βιεννόπουλου. Σηκώθηκε, αστόχησε. Μένει το 12-14, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο για την πρώτη περίοδο. Αβραμίδης εδώ πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Δημητριάδης βγαίνει νικητής στο rebound. Η μπάλα τώρα για τους Μπίχτερς. Ζώτος. Έρχεται με φόρα, ο Πίλτσης πατάει γερά, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, θα μπει το καλάθι. Για το 14-14. Σοφαρίζουν οι γηπεδούχοι. Διαμαντής, βηματάκι πίσω, εκτέλεση για 3, σερμπολ. Φίλτσης δίστασε να κάνει τη μακρινή πάσα, τώρα θα την επιχειρήσει για τον Γρηγοράκη. Για τον Γρηγορακάκη, με συγχωρείτε, ο οποίος θα φτάσει και μέχρι το καλάθι. Προβάδισμα πλέον για τους γηπεδούχους, 16-14. Βραμίδης. Γιάννης δίνει τη μάχη του, καλάθι και φάουλ. Θα νικήσει και κατά κράτος στον Πίλτσι.
Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για να φέρει το έμεσο τρίποντο στους Wargamers. 16 όλα τώρα. Άστοχη έξτρα βολή. Παραμένει ισοπαλία. Γενόπουλος έπαιξε με τον Ζώτο. Σηκώνεται αυτός για τρεις. Αδράμις τον Αδραμίδη. Επιλέγει τον Καραγιάννη και αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Διαμαντή. Αν θα περάσει. Δεν θα περάσει αν εκμεταλλευτώ αυτό το τρίποντο. 16-19 πλέον. Με τον Διαμαντή να εκτέλει από μακριά. Στρέφουν και πάλι σε θέση οδηγού οι Wargamers. Ριβάκος, Ζώτος και τώρα Πίλτσης. Και πάλι Ζώτος εκτελεί αμέσως μπροστά από τον Καραγιάννη. Μαζεύει ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Θέλει να παίξει γρήγορα με τον Αδράμι. Γυρίζει όμως η άμυνα των Μουβ. Διαμαντής δεν βιαζέται. Υψώνει για τον Καπέτσι. Βάλαμε και πάλι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν 12 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν επίθεση. Βραμίδης. Ωραία, μάζεψε πάνω του δύο παίχτες. Βρήκε αμαρκάριστο τον Καπέτσι. Σούταρε εύστοχα αυτός για το 16-21. Από μία επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες. Κρατάει ο Βιανόπουλος. Η Βαρακάκης βγήκε ψηλά. Ριβάκος γυρίζει με το δεξί, βρίσκει σίδερο. Μια ευκαιρία με Ζώτο να παίρνει το τρίποντο και το βάζει. Συνεχίζει εύστοχα από την περιφέρεια ο Ζώτος. Ακόμα ένα τρίποντο στην λίστα για τον ίδιο. 19-21, 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους War. Καραγιάννης ανεβάζει ταχύτητα, όχι, θα κλέψει τελικά ο Πίλτσης. 2 δευτερόλεπτα, 1, θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας, δεν θα μπει το καλάθι. Φινά λοιπόν έτσι στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 19-21. Συνέχεια στην δράση εδώ στη Ζωφρία. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο. 19-21 γράφει το φωτεινός πίνακας. Δεν θα βγει στην εργασία εδώ του Πίλτσε με τον Δρυβάκο. Μαλά πέρασε εκτός η κατοχή έτσι για τους φιλοξενούμενους, για τους οποίους έχει χαράσει το μάτς και ο αντιπάτης από ό,τι βλέπω. Τώρα είναι η μπάλα στα δικά του χέρια. Πάει κοντά του Καραγιάννης για να πάρει χέρι με χέρι. Φινεί έξω. Αδράμις για τρεις. Μέσα. 19-24. Ιδιαίτερα δραστήριος ο Αδράμις μέχρι στιγμής. Ήταν και ο παίκτης ο οποίος επέτρεψε στους Score Gamers να μπουν δυναμικά στο παιχνίδι. Τώρα θα κλέψει κιόλας. Έτσι με τον Αβραμίδη. Καπέτσης από αρκετά μακριά. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ψηλότερα ο Δρυβάκος. Χαΐτος. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Έχει γίνει φάουλ από τον Αβραμίδη, ο οποίος έχει κατεβάσει το χέρι του και στέλνει στην γραμμή των βόλων τον αντίπαλό του. Μέσα η πρώτη. Χάνει την δεύτερη. Θετικό ρυμπάουντ του Γρηγορακάκη και νέες βολές για τον ψηλό αυτή την φορά. Δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Χάνει αυτή την πρώτη.
Έξω και η δεύτερη, 0 στις 2. Και τώρα καθαρίζουν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Βραμίδης. Πάσα έξω, Αδράμις δεν θα διστάσει να το πάρει. Και γιατί να διστάσει, αυτό το βάλει κιόλας. 20-27. Δεύτερο τρίποδο του Αδράμι στην δεύτερη περίοδο. Μοναδικός παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμής από την πλευρά των Γουόρ σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό της περίοδου. Χαΐτος πέρασε πάσα για τον Γρηγορακάκη. Παλεύει αυτός ανάμεσα από δύο, θα σκοράρει και όλα στη λήξη του χρόνου για το 22-27. Βραμίδης, ωραίο ασπάσιμο της μέσης, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Όμορφη ενέργεια από τον Αβραμίδη για το 22-29. Εμπίστευση τώρα στην επίθεση. Χαΐτος ψάχνει τις επιλογές του, αφήνει στον Δρυβάκο. Γρηγορακάκης, πάσα έξω. Του κλείνει τον χώρο ο Αβραμίδης, παίρνει επιλογές για screen. Σηκώνεται για δύο αλλά το χάνει. Βραμίδης φεύγει στην άλλη πλευρά. Πυροκαραγιάννης πατώντας τη γραμμή, αστοχή. Και τώρα Χαΐτος αργά-αργά. Χωρίς διασύνει αυτή η επίθεση των Μπίχτερ Σπίλτσης. Χωρίς να έχει καλή ισορροπία. Να πηδάει μπάλα δύο φορές στο Στεφάνι και καταλήγει εκτός. Δεν αλλάζει στο 22-29. Πήρε ο Αδράμις. Αντιπάτης, Αβραμίδης και τώρα Δράμις για τρεις, όχι. Τα αυτιά τυχώς στη συγκεκριμένη φάση. Είναι την μπάλα να του παίζει άσχημο παιχνίδι και έτσι δεν αλλάξει το σκορ. Φίλτσις. Πάσα του θα καταλήξει αντίπαλο. Και έχουν ευκαιρία τώρα για να τρέξουν οι Wargamers. Θα έρθει και το καλάθι από τον αντιπάτη για το 22-31. Πρώτο καλάθι για τον αντιπάτη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορούσαν να προλάβουν οι φιλοξενούμενοι. Αλλά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δημητριάτης τώρα στο ματσί για τους Μοβ. Ενώ από την άλλη έχουμε Αντωνάρα και Διαμαντή ξανά στο ματσί για τους Wargamers. Ανέφεραν οι Μπράζες Μπίχτερς, Γρηγορακάκης, προσποιείται, εκτελεί το βάζι, κερδίζει και το φάουλ. 24-31. Και στη γραμμή για τη βολή τώρα ο ψηλός. Θα στοχίσει. Καραγιάννης. Διαμαντής, πήρε το screen, πάει προς τα μέσα. Αντιπάτης το σκέφτηκε για λίγο, δεν σημαδεύει σωστά. Πήρε ο Χαΐτος. Πατάει γερά, σηκώνεται για δύο, σκοράρει. 26-31. Διαμαντής, 5-35 ακόμα. Για να πάμε στο ημίχρονο. Με τους φιλοξενούμενους έχουν ένα προβάδισμα 5 πόντων. Ο Δημητριάδης έκανε αμερικό φάουλ επάνω στον Καραγιάννη. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους γηπεδούχους και έχουμε και time out. Έγινε επαναφορά. Συνέχιση την δράση μετά το time out των Μπράζες Μπίχτερς. Άστοχο το σουτ από τον Καπέτσι. Και τώρα Ζώτος φτιάχνει αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Τρυπάκος, χαστή πάσα, δυσκολεύει κάπως τον Γρηγορακάκη. Ζώτος όμως βρήκε ευκαιρία για να πάρει ένα ακόμα τρίποντο. Καραγιάννης πάλεψε, έσωσε την μπάλα πριν πέρασε εκτός, αλλά βρήκε αντίπαλο στην συνέχεια. Παρέμεινα στην επίθεση οι Μπίχτερς, το οποίο θα πάρουν ακόμα ένα επιθετικό rebound. Επιμένει ο Δημητριάδης, δεν σημαδεύει σωστά όμως ούτε τώρα. Γρηγορακάκη, στη νέα ευκαιρία των Μοβ, θα μπει τελικά η μπάλα στο καλάθι.
Επέμειναν και δικαιώθηκαν οι γηπεδούχοι. Και θα έρθει όμως η γρήγορη απάντηση από τον αντιπάτη. Για το 28-33. Αίτος. Γρήγορα Κάκης παίζει με πλάτη. Ωραία, αφήνει στον Ιδρυβάκο. Πήδηξαν δύο πάνω του. Καθαρή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα ωστόσο παραμένει στα χέρια των Brothers Bichters. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Κύριο Δημητριάδης έχασε την ισορροπία του, έκανε βήματα. Πανέφερε ο Αντωνάρας για τον Διαμαντή. Ωραία, θα συνεργαστούν ξανά οι δυο τους. Ζώτος. Πιέζεται ασφυκτικά. Πάσα έξω για τον Δημητριάδη. Ζώτος για τρεις. Μέσα και αυτό. 28-31, με συγχωρείτε. 33. Εξαιρετικό Ζώτος σήμερα από μακριά. Δεν έχει σταματήσει να πυροβολεί. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει χάσει και σουτ από την περιφέρεια. Ή αν έχει χάσει, πρέπει να έχει χάσει ένα. Χάιτος μάζεψε το rebound. Συνεχίζει ο ίδιος. Τριβάκος τώρα. Βρίσκει λίγο χώρο. Σηκώνεται αλλά στοχή στην προσπάθεια. Και τώρα ο Διαμαντής. Βλέπεις τις επιλογές του. Μπάσα έφτασε ο Καπέτσι, ωραία προσποιήθηκε. Αστόχησε όμως την συνέχεια. Και τώρα Χαΐτος. Θέλουν να τρέξουν οι Bichters. Έχουν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Δημητριάδης αντί να εκτελέσει πάσα ρε. Νομίζω θα ήταν προτιμότερο να τελειώσει ο ίδιος τη φάση. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Γιάννης αφήνει στον Διαμαντή. Αυτός θα πάρει ένα σουτικό πίεση. Η μπάλα στον Ζώτο. 2:35 ακόμα για το φινάλι και του δεύτερου δεκαλέπτου. Ζωτός. Πέφτει πάνω του Αντωνάρα, πήρε Δημητριάδης, ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό. Αντιπάτης θέλει να βρει μακριά τον Καραγιάννη, έπεσε πάνω του. Ο Δημητριάδης το έκανε το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Brothers Bichters. Με τους οποίους επιστρέφει ο Πίλτσης στο παρκέ. Να έχουμε αλλαγή και για τους Wargamers. Με τον Αδράμι να επιστρέψει στο μάτς. Καραγιάννη στο πρώτο δικό του μακρινό σουτ. Πρώτο τρίποντο εύστοχο δικό του. 31-36. Νωρίτερα είχε πάρει άλλα δύο σουτ από μακριά, αλλά πατούσε τη γραμμή. Τώρα εκτέλει από την περιφέρεια στο συν 5. Η φιλοξενούμενη Ζώτος θα το χάσει. Αποτελεί και η είδηση αυτό. Διαμαντής. Ωραία, θα περάσει την πάσα, εξαιρετική. Αστόχησε όμως ο αντιπάτης. Δεν πάει ωστόσο η πάσα να είναι φοβερή. Γρηγορακάκης, ωραία, θα γυρίσει. Απέφυγε τον αντιπαλό του. 33-36. Διαμαντής. Μια τυφλή πάσα, δεν ήταν εκεί ακριβώς ο Αδράμης. Περνάει από τον Βιενόπουλο, αντιπάτης η πάσα έξω. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, βρήκε χώρο ο Διαμαντής, εκτέλεσε αλλά έχει καλά. Αλλά πέρασε κατευθείαν εκτός. 1 λεπτό απομένει ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Το σκορ υπερθυμίζω στο 33-36. Συνέχεια με Βιανόπουλο. Γρηγοράκης τα βάζει εκεί με τον Αντωνάρα. Πίλτσης μόνος στην κορυφή. Πάσει η μπάλα, θα καταλήξει στο σίδερο. Διαμαντής, δεν βιάζεται.
Πυροαδράμις. Αντιπάτης πάει από τα δεξιά. Βρήκε ωραία την πάσα στον αέρα για τον Αντωνάρα. Βγήκε η άμυνα από τους Μπίχτερς. Πίλτσης παλεύει εκεί, συγκρατεί τελικά. Δυσκολεύει αυτή η πάσα τον Γενόπουλο. Θα χάσουν όμως οι Μπίχτερς. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Wargamers. Αντωνάρας θα πάει με φόρα. 33-38. 5 δευτερά τώρα. Δημητριάδη συνεχίζει μόνος του, σηκώνεται, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Χαμηλά πρέπει να έχει γίνει και απομένει ένα δευτερόλεπτο τώρα για τους MOV. Έγινε επαναφορά, του Ζώτου όμως του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια. Φινάλι λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ να δείχνει 33-38. Συνέχεια στην δράση εδώ στο γνωστό της Ζωφρίας. Με τους Wargamers να έχουν το προβάδισμα στην αναμέτρηση με 33-38. Υπενθυμίζω στο πρώτο μάτς ανεπικράτηση με 90-67 και έτσι έχουν ένα υπέρ τους. Συν 23 που κάνει σαφώς και πιο εύκολη την αποστολή τους απόψε. Παίζουν με λιγότερο άγχος καθώς έχουν ένα προβάδισμα ασφαλείας. Χαΐτος για 3, δεν είναι καλή εκτέλεση. Μπάλα μου σκύλησε και έφτασε στα χέρια του Πίλτσι. Ζώτος τώρα θα το επιχείρησε και αυτός από μακριά. Χαΐτος σε καλύτερη θέση, από κοντά θα σκοράρει. Μετράει κανονικά το καλάθι, υπάρχει και φάουλ. 35-38. Και μια βολή τώρα για τον Χαΐτο. Μέσα για η βολή. 36-38. Διαμαντής ήξε γρήγορα με τον Αδραμή. Αδραμίδης τώρα τον βρήκε εκεί ο Χαΐτος. Χαμηλά έχει γίνει το φάουλ. Ανέφεραν οι φιλοξενούμενοι. Καπέτσις άφησε στον Αδράμη. Αυτός θα εκτελέσει για 2. Αστοχή ωστόσο. Πιλτής έπαιξε με τον Ζώτο. Έρχεται με φόρα ο Δημητριάδης. Δεύτερη ευκαιρία του Γρηγορακάκη και σοφαρίζει. 38-38. Βραμίδης. Καλή άμυνα από τον Χαΐτο προς στιγμή. Μάζεψε ψηλά ο Γρηγορακάκης. Και τώρα Πίλτσης. Στην αριστερά. Πήρε ο Ζώτος, εκτέλεσε κατευθείαν. Βάλε λίγο περισσότερη δύναμη όμως. Βλέπετε τι επιλογές έχει ο Αδραμίδης. Αδράμης και πάλι αφήνει στο συμπαίκτη του. Διπάτης στον Διαμαντή που αρκετά μακριά. Φιλτσής. Θα συμπαλαστούν γρήγορα κάκι. Πλησιάζει αυτός με φόρα. Ωραία, θα πετύχει το καλάθι. Και προβάδισμα πλέον για τους γηπεδούχους. Με 40-38. Ένα σερί 7-0 πλέον για τους Brazzers Pictures στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Βραμίδης προσπαθεί να αποφύγει την πίεση. Γρήγορα κάκης μαζεύει. Το πίτσι σειρέμει την κατάσταση. Ο ίδιος θα περάσει στο κέντρο. Δημητριάδης αφήνει στην απέναντι γωνία. Αυτό γυμνώσει μπάλα μέσα από τα χέρια του Ζώτου. Και ζητούν time out τώρα οι Wargamers. Επανέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μετά το time out. Διαμαντής.
Υπάρχουν επιλογές στην περιφέρεια. Ο Αβραμίδης θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα σημαδέψει όμως σωστά. Πίλτσις τρέχει. Αϊτός ζητάει ηρεμία. Πίλτσις παίζει με τον Ζώτο. Ο Μητριάδης ξεκινάει την πορεία του προς τα μέσα. Ωραία άμυνα όμως από τον αντιπάτη. Ακούπησε μόνο μπάλα. Βρήκε και την πάσα στην συνέχεια για τον Διαμαντή. Ο οποίος θα αλλάξει ταχύτητα. Ο Ζώτος θα κλέψει αλλά αντικανονικά. Πέρασε ο Αδράμης. Δεκατρία δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Διαμαντής θα το πάρει. Βρίσκει σίδερο και μαζεύει ο Πίλτσης. Ζώτος χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Βέβαια για το καλάθι μας ο Γρηγορακάκης. Ξανά στην επίθεση Brazzers Brichters. Ξανά τρίποντο από τον Δημητριάδη αυτή τη φορά. Και πάλι ο Γρηγορακάκης μπαίνει με δύναμη. Θα κερδίσει ψηλά εκεί τον Καπέτσι. Καλάθι και φάουλ για το 42-38. Γρηγορακάκης ο οποίος κάνει καλή δουλειά στον τομέα των επιθετικών rebound. Μεταλλεύεται την δύναμή του. Καλές τοποθετήσεις του. Και τώρα έχει ευκαιρία για ένα μισό τρίποντο. Δεν θα το καταφέρει όμως. Παραμένει το 42-38. Διαμαντής. Καπέτσης. Βγαίνει δυναμικά στην άμυνα ο Πίλτσης και κλέβει. Πάει στο ενασμέναν. Τόσο ισορροπία σε εκεί κόντρα στον αντιπάτη ο οποίος του έκλεισε καλά το χώρο. Βραμίδης. Πάει προς τα μέσα. Δεν μπορεί να νικήσει τον αντίπαλό του. Και πάλι γρήγορα οι Μπίχτερς στην επίθεση. Γρηγορακάκης ζητάει έξω, Χαΐτος δίστασε να πάρει ένα σουτ. Παίζει με τον Γρηγορακάκη, περιμένει στο πλάι ο Πίλτσης. Έβαλε περισσότερη δύναμη. Αδράμης. Καπέτσης από κοντά, δεν το βάζει. Αντιπάτης μάζεψε, Διαμαντής θα το πάρει. Φάνηκε ότι θα πήγαινε καλά. Θα πάρει ο Δημητριάδης τώρα. Είναι απέναντι τον Χαΐτο. Σηκώνεται με το ένα χέρι. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Αβραμίδης. Κάνει από τον Ζώτο. Κάπως γρήγορος ο ρυθμός τώρα στις τελευταίες φάσεις. Άστοχοι ωστόσο οι δύο ομάδες. Τυπάτης. Αβραμίδης είναι μόνος του. Δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Πάσα τώρα απέναντι για τον Χαΐτο. Αβραμίδης επέστρεψε στην άμυνα, τον καθυστερεί. Ζώτος για τρεις, ούτε τώρα. Η αστοχία συνεχίζεται. Νέα προσπάθεια για τον Ζώτο από τη γωνία αυτή τη φορά, αλλά και πάλι είναι η ίδια η κατάληξη. Τυπάτης. Διαμαντής. Σηκώνεται μπροστά του ο Πίλτσης. Δεν θα μπει ούτε τώρα το τρίποντο. Ζωτός. Γρηγορακάκης. Δυναμικά θα σηκωθεί. 44-38. Διαφορά στις 17 πλέον, η συνολική διαφορά. Θα την αυξήσει όμως ο Αδράμης. Καλάθι μετά από ώρα για τους φιλοξενούμενους. 44-41. Και έχουμε και νέα πρόσωπα τώρα στο παρκή. Ο Δρυβάκος πέρασε το μάτς για τους γηπεδούχους, όπως και ο Βιενόπουλος. Από την άλλη έχουμε Καραγιάννη και Αντωνάρα στο παρκέ. Γενόπουλος. Πίλτσης με ρίσκο η πάσα του. Αδράμης είδε την κίνηση του Αβραμίδη. Αυτός με φόρα θα γράψει 44-43. Μειώνει στον πόντο.
Δημητριάδης. Βιλτζής. Ακόμη λάθος πάσα από τον ίδιο. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος. Λονάρας. Θα διορθώσει ωστόσο ο Βιλτζής. Γιαννόπουλος έχει και επιλογές για πάσα. Επιλέγει όμως ο ίδιος να τελειώσει τη φάση, όχι με επιτυχία. Δημητριάδης. Γιαννόπουλος ξανά πέφτει πάνω στον Αβραμίδη και θα βγει αγκαλιά με την μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. Κατοχή για τους Board Gamers. Καραγιάννης. Θα το πάρει για τρεις. Μόλις μπήκαμε και στο τελευταίο δίλεπτο για την τρίτη περίοδο. Βιλτζής. Είναι έξω. Στην κορυφή ο Δημητριάδης. Του φτιάξε χώρο ο Γρηγορακάκης για να πάρει ένα τρίποντο. Κάνει airball. Και ζητάει και αλλαγή τώρα ο Δημητριάδης. Κάνει να έχει κουραστεί στην θέση του. Περνάει ο Ζώτος. Αντιπάτης προσποιήθηκε. Σηκώθηκε για δύο. Το βάζει 44-45. Μπροστά πλέον οι Wargamers. Ζωτός. Φίλτσις έπαιξε με τον Γρηγορακάκη. Γιαννόπουλος για τρεις, βάλα στο σίδερο. Τελευταίο λεπτό τώρα στην τρίτη περίοδο. Έγινε το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Συνέχεια τώρα με Ζώτο. Γρηγορακάκης έχει βάλει στην πλάτη τον Καραγιάννη. Γιαννόπουλος. Ζώτος εκτελεί από τη γωνία. Βρήκε στο ταμπλό η μπάλα. Γρηγορακάκης μάζει αυτό το rebound. Σκόραρε κιόλας για το 46-45. Λοιπόν, μια μακρινή πάσα η οποία θα καταλήξει σε λάθος. Γιαννόπουλος. Θα σηκωθεί από την αποδοχή των βολών. Μπάλα στον Ζώτο για δύο. Αυτή τη φορά το σουτ θα μπει. 48-45. 14 δεύτερα τώρα όλα για τους WAR. Βραμίδης. Υπάρχει φάουλ. 3 δεύτερα τώρα. Μπάλα στον Καραγιάννη. Πάει κοντά στον Πίλτσι, υπάρχει σφύριγμα για το τέταρτο ομαδικό των γηπεδούχων. Διπάτη στην επαναφορά. Πήρε ο Αδράμης από μακριά, εκτελεί, δεν θα το βάλει. Δεν προλάβε το χρονόμετρο Αντωνάρα. Σφινά λοιπόν δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 48-45. Μόλις έγινε και τη τέταρτη περίοδος. 48-45 το σκορ στο σιτ 3 Blazers Big 30, η οποία είναι και στην επίθεση. Άστοχο το σουτ, το μακρινό σουτ από τον Ζώτο. Βραμίδης, Αδράμης, θυμμένος. Δεν θα το βάλει. Φίλης ζήτησε. Φύγει μπάλα σε εκείνον. Πιέζεται ασφυκτικά από τον Διαμαντή. Βρήκε την πασία για τον Γρηγορακάκη. Θα γίνει όμως το κλέψιμο. Και ο Βραμίδης φεύγει κοντά στον Γιαννόπουλο, δεν μπορεί να τον σταματήσει ο παίκτης των Μπίχτερς. 48-47. Ζώτος. Πήρε το σκρίν, ωραία, έπαιξε με τον Γρηγορακάκη. Καθαρή άμυνα από τον Καραγιάννη. Η μπάλα είναι και για τους Wargamers. Thank you.
Διαμαντής. Τον Άρας από κοντά. Δείχνει και τον συμπαίκτη για την όμορφη ασίστ. 48-49. Πίλτσις. Ψάχνει στήριγμα, αφήνει στον Βιανόπουλο. Πάει από τα δεξιά. Δεν παίρνει πάντα στο καλάθι, καταλήγει όμως στα χέρια του Πίλτσι. Εκτελεί μετά την προσπίση και πάλι ο ίδιος επιμένει, θα το βάλει, κερδίζει και το φάουλ. 50-49. Παρατήρηση από τον Σκλαβενίτη για τα χαμένα rebound της ομάδας του. Ενώ έχει και συμβολή του ο Πίλτσις. Είναι το 51-49. Καραγιάννης. Βγαίνει δυναμικά μπροστά ο Πίλτσις. Πετάει την μπάλα εκτός. 9 δεύτερα τώρα για τους Γουόρ. Αδράμις. Μπάλα στον Καραγιάννη στα 7. Πήγε κόντρα σε 2. Πήρε το φάουλο από τον Δρυβάκο. Βάζει την πρώτη. Είχε ευκαιρία τώρα να φέρει και πάλι το σκορ στην ισοπαλία. Δεν θα το καταφέρει όμως, παραμένει το 51-50. Πίλτσις. Ριοζότος χέρι με χέρι. Θα σταθεί από την κορυφή, δεν θα σημαδέψει όμως σωστά. Αδράμις. Μια γρήγορη επίθεση εδώ από τους World Gamers. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Πίλτσι, τον σταματάει στα ίσα. Αδράμις. Και ο Καραγιάννης προσποιήθηκε. Μπάλα και πάλι στην περιφέρεια και θα βάλει το τρίποντο ο Αδράμις. Για το 51-53, ακόμη μια φορά που κάνουν το προσπέρασμα οι φιλοξενούμενοι. Στο σύνδυο αυτή τη φορά με την τρίποντη εκτέλεση του Αδράμι παίρνουν ξανά τα ενία, ενώ θα γίνει και το κλέψο από την καλή άμυνα του Καραγιάννη. 3-2 τώρα μπροστά. Σταματάει την φάση με φάουλ ο Γενόπουλος, δεν μετράει το καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. Είχε γίνει χαμηλά το φάουλ. Διαμαντής. Από την κορυφή, δεν θα μπει το καλάθι. Πίλτσις περνάει. Πάσα στον Ζώτο για να εκτελέσει και να το βάλει. 54-53. Αδραμής. Άφησε έξω, Καραγιάννης. Θέλει να πλησιάσει, βρήκε την πάσα για τον Αβραμίδη. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, υπάρχει θετικό φάουλ μακριά από την μπάλα, το κάνει ο Καραγιάννης. Πάνω στον Δρυβάκο και στην προσπάθειά του να πάρει θέση. Τα λέει και με τον ρέφερι. Συνεχίζει τώρα το μάτς με τον Βιανόπουλο να κατεβάζει. Γρηγορακάκης. Ρυβάκος. Πάει κοντά στην άμυνα του Αντωνάρα. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Αδράμις μπερδεύεται και κλέβει ο Πίλτσις. Ρυβάκος, Γρηγορακάκης. Θα σκοράρουν οι Μπίξτερς. 56-53. Διαμαντής. Αντωνάρας. Αδράμις έχει ψηλά το βλέμμα του. Θα το τολμήσει ο ίδιος και πολύ καλά θα κάνει. Στο παλιά στο μάτς. 56-56. Γενό
Γιανακόπουλος. Αυτός τον Πίλτσι. Πάει προς τα μέσα. Εκεί στην πολυκοσμία θα κερδίσει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Αντώναρας. Μέσα η πρώτη βολή του Πίλτσι. 57-56. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη. Αστοχή σε αυτήν, Γρηγορακάκης μαζεύει. Μια 14 επίθεση έτσι για τους ΜΟΒ. Ζωτός παίρνει και εκτελεί. Μάχη στον αέρα και πάλι ο Ζωτός για δύο αυτή τη φορά. Ούτε τώρα θα μπορέσει. Στο έδαφος ο Καραγιάννης. Και υπάρχει φάουλ από τον Γρηγορακάκη. Και έχουμε και διακοπή για time out. Συνεχίζει τη δράση. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Βραμίδης θα τα κάνει όλα μόνο στην εξαιρετική κίνηση 57-58. Γιαννόπουλος. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Η μπάλα κόλλησε πίσω από το ταμπλό. Απίστευτο. Πήδηξε και ο Γρηγορακάκης. Την κατέβασε. Κατοχή είναι για τους Wargamers. Διαμαντής. Πάει στα αριστερά. Παίζει με τον Καπέτσι, αλλά ο Γρηγοράκης βάζει το χέρι του. Βλέπει κιόλας μπροστά. Φτάσει μπάλα σε εκείνον. Τελειώνει τη φάση με τα αριστερό lay-up. 59-58. Καραγιάννης. Υπάρχει φάουλ, εκτέλεσε κιόλας. Έχουμε δύο βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Αν άκουσα καλά είναι το τρίτο για τον Δημητριάδη. Έξω η πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Ο ίδιος αναλαμβάνει τώρα να περάσει στο κέντρο. Βγήκε δυναμικά πάνω του Αβραμίδης. Και γρήγορα στην άλλη πλευρά. Δεν θα τελειώσει τη φάση όμως. Πίλτσις. Βρήκε τον Χαΐτο, κρατάει την ισορροπία του, κρατάει και τα πόδια του εντός ορίων. Τρίποδο τώρα από τον Δημητριάδη, άστοχο, και μαζί ο Καραγιάννης. Αδράμις, θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 59-61. Τριάδης πήρε ο Πίλτσις. Πάλι του έδωσε. Έμεινε ολομόναχος. Εκτέλεσε ξανά. Αλλά ούτε αυτή τη φορά το σούτι θα είναι αποτελεσματικό. Ο Ζώτος επιστρέφει τώρα για τους Μπίχτερς. Πήρε την θέση του Γιαννόπουλου. Διαμαντής. Θα εκτελέσει τελικά και πολύ καλά θα πράξει. Δελαφεύει 59-64. Ζώτος. Προβάδισμα 5 πόντων πλέον για τους Wargamers. 2-37 πριν να τελειώσει το μάτς. Γρηγορακάκης θα ρολάρει ωραία. Δεν μπορεί να νικήσει όμως τον Καραγιάννη. Αδράμις. Διαμαντής. Παίζει με τον Αβραμίδη, νέο τρίποντο μέσα και αυτό. Να λαμβάνουν δράση από μακριά πλέον οι φιλοξενούμενοι. Και απομακρύνονται
στο συν 8. Ζωτός, να δούμε αν θα απαντήσει, όχι τελικά. Και τώρα ο Δράμης. Τελευταίο τηλεπτό και επίσημα στην αναμέτρηση. Καπέτσης. Ποιος ακούπησε τελευταίος, να δούμε. Ο Καπέτσης από ό,τι λένε οι διαιτητές. Βάλε έτσι. Είναι για τους γηπεδούχους. Πυροχαΐτος. Πάνω στο κοτοσούτ. Ενώ ο Μέμεζος ετοιμάζεται και αυτός να πάρει κάποια λεπτά σήμερα. Διαμαντής. Καπέτσης, πάσα στη γωνία. Αδράμις εκτελεί για δύο. Θα βάλει λίγο περισσότερη δύναμη. Σημαντικά το Καπέτσης, όπως πρέπει να μην έχει τραυματιστεί, όχι δείχνει ότι είναι καλά. Καλά στην συνέχεια από τον Γρηγοράκη, γύρω από τον Γρηγορακάκη. Για το 61-67. Πέρασε και ο Μέμεζα στο παρκέ. Γι' αυτό το τελευταίο, γι' αυτό τα τελευταία 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Αδράμις για 2. Μέμεζας μάζεψε. Πήρε και το φάουλ. Είναι το 5ο για τους γηπεδούχους και θα πάει και στη γραμμή ο Μέμεζας για να διεκδικήσει τους πρώτους του πόντους. Μέσα η πρώτη και αυτός μπαίνει στον πίνακα των σκόρερ, 61-68. Μέσα και η δεύτερη, 61-69. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα με τους World Gamers να παίρνουν την πρόκληση για τις 16 καλύτερες ομάδες της Summer Master League. Θα πανηγυρίσουν για δεύτερη φορά κοντά στους Brazzers Victors. Και έτσι θα είναι και αυτοί που θα συνεχίσουν την καλοκαιρινή τους προσπάθεια. Κόβει η πάσα εδώ από τον Γρηγορακάκη. Τελευταίες στιγμές πλέον στο παιχνίδι. Μέμεζας. Θα το πάρει τώρα και από μακριά. Δεν θα έρθει το τρίποντο. Καπέτσης από κοντά το χάνει. Ξανά ο ίδιος μέσα. 61-71. Και αυτό, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όχι, θα εκτελέσει τελικά. Το κέντρο Δημητριέδη θα το βάλει. Φινάλ λοιπόν και επίσημα. 61-71. Είναι εκεί για τους Wargamers.